Ο Μιχάλης Τεζάρης συνεχίζει που αντίξωε συνθήκες στο διπορικό του στα αποκλεισμένα χωριά της Καρδίτσας. Θα το βρούμε στη μεταμόρφωση που έχει πνιγεί στις λάσπες, Μιχάλη. Είναι ένα από τα 7 χωριά που παραμένουν αποκλεισμένα στην Καρδίτσα μέχρι και σήμερα. Λένε, αβυθισμένη πολιτεία θυμίζει για έκτη ημέρα το χωριό τη μεταμόρφωση εδώ στην Καρδίτσα. Όπω δέχτηκε τώρα ο Μάριο Βούρο, πραγματικά για να προσεγγίσει κανεί το, το χωριό είναι κάτι αδύνατον. Όπω είδατε, μπήκαμε σε μία βάρκα, μία αυτοσχέδια βάρκα, προκειμένου να φτάσουμε στου δύο και μοναδικού κατοίκου οι οποίοι παρέμειναν ε, στο χωριό. Όπω χαρακτηριστικά μα είπε ο άνθρωπο αυτό, ε, προσπάθησε να φύγει την ημέρα τη ε, νεοποντή, έμεινε το αυτοκίνητό του και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω και να παραμείνει μέχρι και τώρα, καθώ πλέον έχει περάσει η μ του με τη του. Η κατάσταση, η εικόνα που συναντάει κανεί στο εσωτερικό του χωριού είναι ένα χωριό φάντασμα. Είναι ένα χωριό το με τα νερά να έχουν φτάσει, να το έχουν σκεπάσει σε ένα σημείο μέχρι και τα 7 μέτρα, να έχουν βρεθεί αντικείμενα σε σκεπέ, να έχουν απομακρυνθεί ολόκληρα αντιδιοστάσια κατασκευέ που είχαν μέσα πετρέλαιο. Οι άνθρωποι έχουν φύγει μεγάλου όγκου και καταλαβαίνετε πω, όπω μα λένε τουλάχιστον, εδώ θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 μέρε προκειμένου να απομακρυνθούν τα νερά. Έχουν άλλωστε προηγούμενο γνωρίζουν το, το, το 1994 είχε πλημμυρίσει και πάλι το χωριό τους πολύ λιγότερο βέβαια και τότε χρειάστηκε 11 μέρε για να στεγνώσει α, ο χώρος. Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ευχαριστούμε πολύ.